Στο δικό μου σπίτι φιλοξένησα τον Σάιεντ Χωσέιν Χομεϊνί, τον εγγονό του Αγιατολάχ, ενός ιερέα από την ιερή πόλη του Κουμ. Του παρέδωσα προσεκτικά το αντίγραφο του Κορανίου μου, το οποίο φίλησε. Συζητήσαμε εκτενώς με σεβασμό και υπέγραψε στο πίσω μέρος με τους στίχους, που πίστευε ότι ανατρέπουν την αξίωση του παππού του για κληρική εξουσία σε αυτόν τον κόσμο και ακυρώνουν το δικαίωμά του να πάρει τη ζωή του Σάλμαν Ράσδι. Ποιος είμαι εγώ για να διαιτητεύσω μια τέτοια διαμάχη? Ωστόσο, η ιδέα ότι το ίδιο κείμενο μπορεί να παράσχει διαφορετικές εντολές σε διαφορετικά άτομα δεν είναι άγνωστη σε μένα για διάφορους λόγους. Δεν υπάρχει ανάγκη να υπερβούμε τη δυσκολία κατανόησης των υποτιθέμενων βαθιστοχασμών του Ισλάμ. Αν κανείς κατανοήσει τις αντιφάσεις που υπάρχουν σε οποιαδήποτε αποκαλυπτική εισαγωγικά θρησκεία, τότε τις κατανοεί όλες. Θα πρέπει να αναφέρω ένα ξεχωριστό περιστατικό από τη διαμονή μου στην Ουάσιγκτον, όπου μετά από 25 χρόνια έντονων συχνά συζητήσεων, βρέθηκα αντιμέτωπος με απειλή πραγματικής βίας μόνο μία φορά. Συνέβη κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με αρκετούς υπαλλήλους και υποστηρικτές του Λευκού Οίκου, του Κλίντον. Ανάμεσά τους ήταν ένας γνωστός δημοκρατικός δημοσκόπος και οικονομικός του τροφοδότης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας με ρώτησε για το πρόσφατο ταξίδι μου στη Μέση Ανατολή. Ήταν περίεργος να ακούσει την άποψή μου ως προς το γιατί οι μουσουλμάνοι φαίνονταν τόσο φανατικοί. Εγώ ανέπτυξα όλο το ρεπερτόριο των συμπερασμάτων μου, τονίζοντας το συχνά ξεχασμένο γεγονός ότι το Ισλάμ είναι μια σχετικά νεότερη πίστη που διατηρεί ακόμα το φως της αυτοπεποίθησης. Αντίθετα με τη δυτική χριστιανική πίστη που έχει υποχωρήσει σε μια κρίση αυτοαμφισβήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερα ότι ενώ υπήρχαν ελάχιστα ή καθόλου αποδεικτικά στοιχεία για τη ζωή του Ιησού, η μορφή του προφήτη Μωάμεθ μπορούσε να ανοιχτευθεί σε ένα πρόσωπο με γνωστή ιστορία. Ακολούθησε μία εκπληκτική μεταμόρφωση, καθώς ο άντρας αυτός άλλαξε χρώμα γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλο έχω δει. Ξέσπασε, κηρύττοντας με πάθος, ότι ο Ιησούς Χριστός είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία για πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Με κατηγόρησε ως αηδιαστικό και ότι δεν υπάρχουν λόγια για να με χαρακτηρίσει που μίλησα για τέτοια θέματα τόσο επιπόλαια. Με μια εντυπωσιακή κίνηση τράβηξε πίσω το πόδι του, στοχεύοντας να με κλωτσίσει. Τελικά, μόνο η αξιοπρέπειά του, πιθανώς και η χριστιανική του πίστη, εμπόδισε το πόδι του από το να πέσει πάνω στον αστραγαλό μου. Αμέσως είπε στη γυναίκα του να φύγει μαζί του. Σκεπτόμενος το γεγονός, αισθάνομαι την υποχρέωση να του ζητήσω συγγνώμη ή τουλάχιστον μία μισή συγγνώμη. Ενότητα, το πρόσωπο του Μωάμεθ. Ας επιστρέψουμε τώρα στο συναρπαστικό ιστορικό πρόσωπο του Μωάμεθ. Παρόλο που είναι αρκετά πιθανό ότι ένας άνθρωπος με το όνομα Μωάμεθ υπήρξε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, αντιμετωπίζουμε την ίδια πρόκληση όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Οι αναφορές που μνημονεύουν τις πράξεις και τα λόγια του συντάχθηκαν πολλά χρόνια αργότερα και, δυστυχώς, έχουν γίνει απελπιστικά παραμορφωμένες και ασυνάρτητες λόγω εγωισμού, φήμης και αναλφαβητισμού. Ωστόσο, αυτή η ιστορία μπορεί να είναι γνωστή σε πολλούς και αν είναι καινούργια για κάποιους από εσάς,
αξίζει να την εξερευνήσετε. Τον 7ο αιώνα κάποιοι κάτοικοι της Μέκκας ακολουθούσαν μία αβραμαϊκή παράδοση, πιστεύοντας ακόμα ότι ο ναός τους, η Καάμπα, είχε κατασκευαστεί από τον ίδιο τον Αβραάμ. Δυστυχώς, με την πάροδο του χρόνου, ο ναός, του οποίου η αρχική διαμόρφωση καταστράφηκε μετέπειτα από φανατικούς, συγκεκριμένα τους Ουαχάμπι, εξαχριώθηκε μέσω της ειδωλολατρείας. Ο Μωάμεθ, ο γιος του Αμπτουλά, έγινε ένας από τους Χουνάφα, αυτούς που απομακρύνθηκαν, σε εισαγωγικά, για να αναζητήσουν παρηγοριά αλλού. Αποσυρώμενος σε μια ερημική σπηλιά στο βουνό Χίρα, κατά τη διάρκεια του μήνα Ραμαζάν, ο Μωάμεθ βρέθηκε να κοιμάται ή να είναι σε μεθυστική κατάσταση, σε εισαγωγικά, όταν άκουσε μια επιβλητική φωνή να τον παροτρύνει να διαβάσει. Απάντησε 2 φορές, παραδεχόμενος την αδυναμία του να διαβάσει, μόνο για να λάβει εντολή και 3η φορά για να το κάνει. Τελικά ρώτησε τι θα έπρεπε να διαβάσει και του δόθηκε περαιτέρω εντολή στο όνομα ενός κυρίου που δημιούργησε τον άνθρωπο από έναν θρόμβο αίματος, σε εισαγωγικά. Το πνεύμα που σύστησε τον εαυτό του ως άγγελος Γαβριήλ ενημέρωσε τον Μωάμεθ ότι ήταν ο πρεσβύτερος του Αλλάχ και στη συνέχεια αποχώρησε. Ο Μωάμεθ εμπιστεύτηκε το γεγονός στη σύζυγό του, τη Χαντίτζα, κατά την επιστροφή τους στη Μέκα. Εκείνη ακολούθως τον πήγε να συναντήσει τον ξάδελφό της, έναν ηλικιωμένο άνδρα με το όνομα Ουαράκα Ιμπν Ναουφάλ, ο οποίος διέθετε γνώση των ιερών γραφών των Εβραίων και των Χριστιανών. Αυτή η έμπειρη προσωπικότητα είπε ότι ο θεϊκός αγγελιοφόρος που είχε επισκεφθεί παλιότερα τον Μωυσή επέστρεψε στο βουνό Χίρα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Μωάμεθ υιοθέτησε τον ταπεινό τίτλο «Δούλος του Αλλάχ», σε εισαγωγικά, με την προσφώνηση Αλλάχ απλά να σημαίνει Θεός στα αραβικά. Αρχικά, μόνο 2 ομάδες ανθρωπών έδειξαν ένα μέτριο ενδιαφέρον για την αξίωση του Μωάμεθ. Οι απληροφόρητοι φύλακες του ναού της Μέκα, που τον θεώρησαν απειλή για την επιχείρησή τους με τα προσκυνήματα, και οι μελετημένοι Εβραίοι της Γιαθρίμπ, μιας πόλης που βρίσκεται 200 μίλια μακριά, οι οποίοι είχαν ήδη ανακοινώσει την άφιξη του Μεσσία για κάποιο διάστημα. Καθώς εξελίσσονταν τα γεγονότα, η πρώτη ομάδα έγινε όλο και πιο απειλητική, ενώ η δεύτερη ομάδα έδειξε μεγαλύτερη ευγένεια. Ως εκ τούτου, ο Μωάμεθ ξεκίνησε ένα ταξίδι γνωστό ως Ιζήρα προς τη Γιαθρίμ, την οποία σήμερα αναφέρουμε ως Μεδίνα. Η ημερομηνία αυτής της φυγής λειτουργεί ως έναρξη της μουσουλμανικής εποχής. Ωστόσο, όπως και με την άφιξη του Ναζαρινού στην Εβραϊκή Παλαιστίνη, η οποία ξεκίνησε με ουράνια σημάδια και ευχάριστη προσδοκία, αυτή η αφήγηση ήταν προορισμένη να τελειώσει ως μια μεγάλη τραγωδία. Οι αραβικοί Εβραίοι σύντομα συνειδητοποίησαν ότι αντιμετώπιζαν ακόμη μια απογοήτευση, αν όχι έναν απατεώνα. Ελπίζω αυτή η απόδοση των γεγονότων να διαφωτίσει την περίπλοκη αυτή ιστορία για εσάς, αγαπητοί μου φίλοι. Ας παραμείνουμε όμως αφοσιωμένοι στην αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας και στην εξερεύνηση των θρησκευτικών αφηγήσεων, πάντοτε προσεγγίζοντάς τες με κριτική κρίση. Θα σας παρουσιάσω τώρα μια ανάλυση που παρουσιάζεται από την Karen Armstrong, μια προσωπικότητα γνωστή για τη συμπαθητική ή, τολμώ να πω, απολογητική στάση της απέναντι στο Ισλάμ. Σύμφωνα με την Armstrong, οι Άραβες της εποχής εκείνης φέραν ένα πληγωμένο συνέστημα,
νιώθοντας αποκλεισμένοι από την ιστορία. Ενώ ο Θεός είχε, υποτίθεται, αποκαλυφθεί στους χριστιανούς και τους Εβραίους, οι Άραβες δεν είχαν προφήτη και κανένα ιερό κείμενο στη δική τους γλώσσα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα για μία δική τους, σε εισαγωγικά, αποκάλυψη. Μόλις ο Μωάμεθ είχε την αποκάλυψή του, αποφάσισε να μην επιτρέψει να την απορρίψουν οι ακόλουθοι των παλαιότερων δογμάτων ως κάτι από δεύτερο χέρι. Οι γραπτές αναφορές για τις προσπάθειές του στον 7ο αιώνα, όπως και τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, γρήγορα εξελίσσονται σε αφηγήσεις άσχημων διαμαχών, πότε μεταξύ λίγων εκατοντάδων, πότε μεταξύ μερικών χιλιάδων ανθρώπων, απαίδευτων χωριατών και κατοίκων των πόλεων. Σε αυτές τις συγκρούσεις, η έννοια του Θεού πίστευαν ότι επιλύει διαφορές και καθορίζει αποτελέσματα σε μια τοπική κλίμακα. Αυτές οι άσχημες διαμάχες, που δεν επικυρώνονται από ανεξάρτητες αποδείξεις, έχουν κρατήσει όμοιρους εκατομμύρια ανθρώπους εξαιτίας της θεϊκής φύσης που τους αποδίδεται.